Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Η σειρά ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στις 27 Ιουνίου και εμείς πάμε να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε στα τελευταία επεισόδια της φετινής σεζόν. Όπως θα δούμε, η Ιουλία με αφορμή τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς και του Τζον εκμυστρεύεται στο Στάθη ότι ονειρεύεται ένα θρησκευτικό γάμο και εκείνος της λέει πως δεν το βρίσκει, κακή ιδέα. Ωστόσο, θα το σκεφτούν και οι δύο, τελικά τι θέλουν. Όμως, τη χαρά της Ιουλίας θα χαλάσει η ξαφνική ασθένεια του μωρού, που κρύβει, ωστόσο, από το Στάθη και την κάνει να πάρει την απόφαση να κυρώσει την επιστροφή της στη Μάνη για να παραβρεθεί στο γάμο. Όταν ο Στάθης ζητήσει εξηγήσεις, οι απαντήσεις της Ιουλίας δεν θα τον πείσουν και θα καταλάβει πως κάτι συμβαίνει. Η Αμαλία, μετά την πανουλευθερία που έζησε με τα ηχητικά μηνύματα της Αθηνάς, που ξεσκέπασαν την κομπίνα που έστησε, αλλά και το χαρακτήρα της απέναντι στον Ισίδωρο, είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα. Στο μεταξύ, ο Ισίδωρος ζητάει από τον Λυκούργο να βρει τρόπο ώστε να σπάσει το προγαμιαίο συμβόλαιο που είχε κάνει με την Αμαλία, αλλά εκείνη σκοπεύει να τον δυσκολέψει. Όμως ο Βρετάκος είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και της ξεκαθαρίζει πως δεν θα τηρήσει το προγαμιαίο συμβόλαιο. Την ίδια ώρα, η Νάνση λέει κάτι στη Φιλιό που τη στεναχωρεί πολύ και οι δυο τους έρχονται για πρώτη φορά σε σύγκρουση. Και όλα δείχνουν έτοιμα για το γάμο Αθηνάς και Τζον, η Αμαλία εκδηλώνει τις πραγματικές της προθέσεις και φαίνεται πως θέλει να καταστρέψει ολοσχερώς τον Ισίδωρο, αλλά και την Αθηνά. Και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από εκείνη τη μέρα του γάμου. Η Αθηνά και ο Τζον παντρεύονται στο Δημαρχείο υπό τις ευλογίες του Ισίδωρου και στη συνέχεια ακολουθεί η Γλέντι με όλη τη Μάνη καλεσμένη. Όμως η Αμαλία είναι αποφασισμένη να διαλύσει τη χαρά όλων. Η Χάδο και η Βασιλική, που παίρναν δύσκολες μέρες μετά το χαμό του Φίλιππου, όσο και προσπαθούν να φανούν δυνατές, η καθημερινότητα δεν τις αφήνει. Πεθερά και Νύφη θα κάνουν μια συζήτηση και συμφωνούν να μετακομίσουν σε άλλο σπίτι, γιατί οι αναμνήσεις από τον Φίλιππο είναι δυσβάσταχτες. Έτσι ξεκινούν την αναζήτηση ενός νέου. Την ίδια ώρα, η Χάιδο κάνει μια κατάθεση ψυχής στον αστυνόμο Κουράκο, αφού αυτός ήταν που σκότωσε το δολοφόνο του γιού της.